υπάρχουν, ότι το μέγεθος του εκταμιευόμενου ποσού είναι τεράστιο και δεν είναι, πλησιάζει, βλέπω και σε διάφορες εφημερίδες και σε δηλώσεις τελεχών της κυβέρνησης, πλησιάζει τα 17 δισεκατομμύρια. Δεν έχετε πει που θα τα βρείτε. Και ότι δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν υπάρχει καμία παροχή για κανένα. Εγώ όσες φορές και να το διαβάσω, εκτός αν έχετε κάποια άλλη πληροφορία, όσοι παρακολούθησαν την ομιλία του Τσίπρα, λέει, ένα, αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Να μην το χαρακτηρίσουμε παροχή, παροχολογία. Την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης για 300.000 νοικοκυριά που απειλούνται. Δεν είναι αυτό το βασικό ποσό, όπως καταλαβαίνετε. Πάει λοιπόν η ανθρωπιστική κρίση, η οποία λέει απλά πράγματα, ρεύμα, μετακίνηση, πρόσβαση στην υγεία, αυτό είναι και στήριξη της στροφής και διατροφής και τα λοιπά. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Αυτό κάνει 2 δις. Μπορούμε να το συζητήσουμε όσες ώρες θέλετε. 2 δις είναι μετρημένο, κοστολογημένο και τα λοιπά. Ωραία. Δεύτερο, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τη ρύθμιση των χρεών νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν βουλιάξει από ένα απλό πράγμα, ότι χρωστάνε ταυτόχρονα σε τράπεζες, επιχειρήσεις και φορεία. Τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και φορεία. Αυτό το πράγμα, το οποίο είναι μία από τις συνέπειες της πολιτικής όπως εφαρμόζεται, είναι ένας απλός παραλογισμός. Το απλό, λογικό, προφανές και αυτονόητο είναι να υπάρξει μία διαδικασία με την οποία όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να πληρώνουν. Να ρυθμίσουν και να μπορούν να πληρώσουν. Αυτό είναι ο δεύτερος άξονας. Αυτό και σημαίνει ότι εσείς προσδοκάτε από αυτή την ιστορία κάποια έσοδα. Αυτό το κομμάτι, έρχομαι λοιπόν να απαντήσω, αυτό το κομμάτι ενώ χάνει κάποια φορολογικά έσοδα, αναφέρομαι στον ΕΜΦΙΑ και στον φόρο πετρελαίου, δεν υπάρχει κάποια σε εισαγωγικά άλλη. Αυτό το πρόγραμμα θα αυτοχρηματοδοτηθεί από τη ρύθμιση των χρεών που θα φέρουν νέα χρήματα. Γιατί θα τα δώσουν τα χρήματα, εννοείται, οι πολίτες. Και είναι το άγγελμα και η κυβέρνηση. Είναι 3 δις. Γιατί να τα δώσει όλο. Θα τα δώσει γιατί είναι ρυθμιζόμενα. Και θα μπορέσει να μπει σε μια διαδικασία. Η κυβέρνηση σας κάνει 70-80 δόσεις. Μάλιστα. Γιατί να πληρώσει. Σας επαναλαμβάνω. Η κεντρική ιδέα είναι πάρα πολύ απλή δική μας. Αυτές πρέπει να ρυθμιστούν με έναν τρόπο που δεν μπορεί να ξεπερνάει το 30-35% του εισοδήματός μου. Τότε θα το πληρώνω. Ωραία. Όταν έχω να πληρώσω το 70% του εισοδήματός μου και δεν έχω ένα πλαίσιο το οποίο να μου ρυθμίζει αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ αντικειμενικά αυτό το πληρώνω. Αυτό περιλαμβάνει, φαντάζομαι, και την ιστορία με τον τραπεζικό δανεισμό, το ανταχρέη προς τις τράπεζες. Όλα. Αυτό θα χρηματοδοτηθεί από το τούχο σου. Αυτό θα χρηματοδοτηθεί. Το θέμα των κόκκινων δανείων αφορά χρηματοδότηση από το ΤΑΦΙΣ. Αφού δεν μας αφήνει τα λεφτά. Καλά. Είναι 11 δις. Πήγα να κάνω μια κίνηση πριν από κανένα εξάμεινο. Πώς είναι. Εισέπραξε ένα όχι. Ωραία. Πάμε στο τρίτο και τελευταίο. Συγγνώμη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα ο κύριος Σταθάκης να μας πει. Ας υποθέσουμε ότι εισπράττουν μια άρνηση. Τι κάνουμε. Είπατε ένα παράδειγμα. Δεν είναι εκτός σκοπού αυτό το οποίο κάνουμε. Δηλαδή, αναχρηματοδότηση των τραπεζών δεν είναι το πρόγραμμα των 50 δις. Όχι, κύριε Σταθάκη, δεν πρόκειται να διακόψω. Είπατε, από τα 11 δις του Ταμείου Χρηματοδοτικής Τράπεζας θα πάνε για τη στήριξη του κόκκινου δανείου. Ας υποθέσουμε, γιατί αυτά τα χρήματα δεν δεσμευμένα είναι, δεν μας ανήκουν, έτσι. Ας υποθέσουμε ότι σας λένε όχι. Για κύριε λόγο, άδικο. Θα σας απαντήσω. Τι θα κάνετε, από πού θα βρείτε 3 δις. Θα σας πω, τα 11 δις αυτή τη στιγμή μετά την αξιολόγηση το stress test των τραπεζών που αφορά την αποτύπωση της ζημιάς των κόκκινων δανείων στις τράπεζες θα δοθούν για αυτό το σκοπό. Τι διαφορετικό. Θα σπούνε όχι επειδή... Ας υποθέσουμε για τον όποιο παράλογο λόγο, γιατί υπάρχουν και παράλογα πράγματα που λέγονται. Ότι σας λένε όχι. Πού το βρίσκεται, που δεν είναι απίθανο. Μα δεν υπάρχει απάντηση αυτό. Γι' αυτό είπαμε καλός ο ισοσκελισμός, το ζήτημα είναι του ρεαλισμού. Πάμε στο επόμενο βήμα, ελάτε κύριε Σταθάκη. Πάμε στο επόμενο. Και το τρίτο και τελευταίο που εξήγηλε ο Τσίπρας είναι το πρόγραμμα απασχόλησης και ανάκτησης του κόσμου της εργασίας. Αυτό σε βάθος χρόνιας και δεν είναι άμεσο. Διετές, έχει τα 3 δις διαθέσιμα. Για τον ΕΜΦΙΑ βέβαια δεν μας είπατε κάποιες λεπτομέρειες, κύριε Σταθάκη. Ούτε που μπαίνει το όριο, είπατε 2 δις λιγότερα. Από τα 3,6 που δεν είναι 3,6, τέλος πάντων 3,6. Θα πάμε στο 1,6. Έτσι δεν θα μειώσετε 2 δις. Το όριο πού θα μπει.
Δεν είπαμε, αυτό θα βγει σε συνάρτηση με τον τρόπο αποτύπωση των αντικειμενικών αξιών. Από άρα θα αποτυπώσετε πρώτα τις νέες αντικειμενικές και από εκεί και πέρα θα βάλετε το όριο στο ατομικό. Κύριε Σαχινίδη, περιμένετε 2 λεπτά, μισό λεπτό. 2 λεπτά να κάνουμε το διάλειμμα, να ξεκινήσετε εσείς για να μην διακόπτουμε.